Θέλω να μου πεις πρώτα πόσο ρόλο παίζει η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία κάποιου που προσπαθεί να κάνει κάτι είτε στον χώρο του χορού, είτε επειδή αν το αντιλαμβάνουμε σωστά, ναι μεν ο χώρος του χορού, αλλά το τον κάνει translate και σε άλλους τομείς. Είναι μόνον ο χώρος, η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος για να ενισχύσει τον εαυτό του έτσι ώστε να δημιουργήσει κάτι είτε να δείξει κάτι στον άλλον, πρέπει να αναπτυχθεί από κάποια συγκεκριμένα στάδια. Πόσο ρόλο παίζει για Ναι. σένα η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση που μπορεί να αναπτύξει κάποιος? Βασικά, εγώ που τη δική μου εμπειρία, συνειδητοποίησα ότι όλα προέρχονται από μέσα μας. Δηλαδή, το πώς νιώθω εγώ για τον εαυτό μου επηρεάζει και το τι μπορώ να κάνω. So, αν εγώ βάλω στον εαυτό μου φραγμούς, ρε παιδί μου, δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο και κάποιος άλλος να σε δεχτεί. Και όταν εξήγησα διδάσκολο από τον καιρό που ήμουν 21 χρονού, έβλεπα ότι με το να δύο πάρα πολύ να αγάπη στους άλλους και να τους μαθαίνω πώς να δέχονται τον εαυτόν τους, έβλεπα τρομερά αποτελέσματα στην εξέλιξή τους. Ακόμα και με άτομα που είναι γάμα χρωμή, έβλεπα πάρα πολύ αλλαγή πάνω τους. Όπως συνειδητοποίησα ότι όλα έρχονται στο έκαμα develop τούτον το part, ακόμα και με τις ομάδες μου πριν στο Μαρόκο, με χορευτές που προσλαμβάνω επαγγελματίες χορευτές, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε bonding σαν οικογένεια. So, καθόμαστε όλοι μαζί και κάνουμε τους ένα σαν psychological session, όπου αφήνω τους να μιλήσουν για το ποιοι είναι, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο που κάνεις τη δουλειά σου, όταν δεχτείς πραγματικά ποιος είσαι και ένα αφήνει στον εαυτό σου να σταματήσει. Okay. Okay, πώς έφτασες όμως στο σημείο να λύσεις το κομμάτι, ενώ πώς σκέφτηκες εσύ ότι είναι ήταν καλύτερο να συζητώ για το ποια είναι τα άτομα που έχω απέναντι μου και μετά να προσπαθώ να χτίσω ένα team που είναι πιο δυνατό? Διότι εγώ πέρασα και από τη φάση που και από τον bullying και που το να μην σε αποδέχονται και από άνθρωπους που δουλεύω μαζί τους και από τις δασκάλες μου και από χορογράφους. Ξέρω πώς είναι να νιώθεις στον χώρο που δουλεύεις λάθος, χάλια, ότι είναι αρκετός. Ξέρω πώς είναι το πράγμα. Και ξέρω επίσης πώς είναι να νιώθεις πραγματικά καλά. Στο μέσα από το experience το δικό μου, κατάλαβα τι δουλεύει και πώς. Όταν πολλά φυσικά μου φύγει το να αγαπήσω τους άλλους και να τους δεχτώ και να τους κάνω να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, έβλεπα αποτελέσματα. Κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω develop το πράγμα γιατί πραγματικά δουλεύει. Δηλαδή, όταν έκανα bonding στην ομάδα μου και όταν έλεγαμε σιγά σιγά ο ένας του άλλου πράγματα που μπορούσαν να βοηθήσουν να ανεβεί το ηθικό του άλλου και πραγματικά να πείσει τον άλλον να πιστέψει εκείνο, έβλεπες ότι αλλάσαν οι άνθρωποι και σαν performers, και σαν άτομα, και σαν τρόπο που συμπεριφέρονταν 180 μοίρες. Okay. Θέλω να μου πεις λίγο, please, γιατί νομίζω το θέμα αυτοπεποίθησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσέναν τι σε βοήθησε να κάνεις ξανά develop την αυτοπεποίθηση σου ως άτομο? Το ότι βασικά αγαπώ πάρα πολλά τον που κάνω και δεν ήθελα κανένα σε τίποτε να με σταματήσει ούτε να πετύχω κάτι που να του θέλω. Δεν έφτασα ακόμα σε όπου θέλω να είμαι. Αλλά η αγάπη μου για τον που κάνω είναι πολλά πιο μεγάλη που το ένα οποιοδήποτε άλλο. Και που... Γιατί συνήθως η αυτοπεποίθηση μας χάνει το σπάον, το που μας. Διότι αν δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα με τους άλλους ανθρώπους, δεν θα είχαμε θέματα αυτοπεποίθησης. Γιατί συνήθως οι επιρροές που έχουμε από τους άλλους είναι που μας επηρεάζουν στο πώς είμαστε. Ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μην σε νοιάζει τι θα σκεφτεί ο Α και ο Β. Γιατί συνήθως η αυτοπεποίθηση μας φεύγει όταν μας πει κάποιος άλλος ότι δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε αρκετοί, είμαστε λάθος. Πώς να φανούμε στα μάτια τους και όταν προέρχεται από κακές εμπειρίες που μπορεί να έχουμε.
So, εγώ όταν που διδάσκω πρώτα στους άλλους και προσπαθώ να το πάρουμε στον εαυτό μου είναι ότι οι εξωτερικοί παράγοντες δεν πρέπει να μας επηρεάζουν. Πρέπει να νιώθουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε για μας. Όταν χορεύκεις, πρέπει να χορεύκεις και να νιώθεις ότι δεν έχει κανένα να σε βλέπει, ότι είσαι μόνος σου. Αυτό, ας πούμε, μια ερώτηση που κάνω πολλά στους δικούς μου ανθρώπους. Δικούς μου ανθρώπους εννοώ τον κάθε μαθητή μου, το κάθε άτομο που πρόσλαβα, γίνονται όλοι δικοί μου ανθρώποι. Εντάξει. Σε ένα πράγμα που τους λέω είναι, γιατί όταν είσαι μόνος σου ή μόνη σου, δεν δουλειάζει διαφορετικά. Και όταν είμαστε όλοι αλληλαμε, είσαι πολύ διαφορετικός. Για ποιο λόγο. Άρα το πρόβλημα σου είναι ότι δεν είσαι εσύ. Το πρόβλημα σου είναι ότι υπάρχουν τα άλλοι και σκέφτεσαι ότι κατά κάποιον τρόπο να σε κρίνουν. Σε ό,τι είναι αυτοπεποίθηση μας κάνουμε την με το να μην μας νοιάζει πραγματικά τι θα πει ο άλλος. Κάνω πραγματικά για σένα, γιατί αν σταματάς για κάθε άνθρωπο που μπορεί να σε κρίνει, πότε θα φτάσεις για που θέλεις. Wow, okay. Πόσο, επειδή τον που τις εμπειρίες που είχαμε άτομα που έχουν τον την αυτοπεποίθηση, πολλές φορές λένε ότι δεν είναι κάτι που έκαναν develop, είναι κάτι που είχαν ήδη. Οπότε πόσο εύκολο είναι τούτο, αν ισχύει στη δική σου περίπτωση, να το δείξεις σε κάποιον άλλον, να το μάθεις σε κάποιον άλλον. Κοίτα, να σου εξηγήσω κάτι. Η αυτοπεποίθηση, να σου πω, είναι ένα κουμπί που πατάς on and off. Είναι κάτι που εγώ σήμερα μπορώ να νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, αύριο να ξυπνήσω και να βλέπω τον εαυτό μου και να λέω, okay. Άρα είναι μια μαγική φόρμουλα που προσπαθούν ίσως κάποιοι να πουλήσουν, εντάξει. Τι είναι αυτοπεποίθηση, είναι βασικά η αγάπη για τον εαυτό σου που έρχεται μέσα από το να έχεις ηρεμία βασικά μέσα σου. Να συγχωρείς τον εαυτό σου για πολλά πράγματα, να δέχεσαι βασικά την αυθεντικότητα σου σαν άνθρωπος. Γιατί το να έχεις αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι είμαι πολύ καλός, είμαι τέλειος. So, η αυτοπεποίθηση έρχεται με το να δεχτείς τις ατέλειες σου. Όχι να τις αλλάξεις κάποιες τέλειες, αλλά να τις δεχτείς. Γιατί οι ατέλειες μας είναι εκείνες που μας κάνουν ανθρώπους. Εντάξει, ναι. So, η ομορφιά που έχουμε είναι πολλά αντικειμενική, γιατί συνήθως η ομορφιά που λέω πηγάζει από μέσα μας είναι ένα κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, γιατί το να είμαστε εντάξει και να αγαπούμε τον εαυτό μας, έχουμε αυτοπεποίθηση, σημαίνει ότι δέχεσαι το ότι θα είσαι πολλές φορές λάθος. Κάποια πράγματα πάνω σου δεν θα είναι τέλεια και δεν θα μπορούν να γίνουν ποτέ τέλεια. So, εγώ, εκείνο που προσπαθώ να διδάξω σε όλους, είναι σταματήστε να προσπαθείτε να γίνετε τέλειοι. Απλά δεχτείτε ακριβώς τον εαυτό σας έτσι ακριβώς όπως είσαστε. Και οτιδήποτε πάνω σας θέλει δουλειά, δουλεύετε το, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι ατέλειες μας είναι εκείνα που μας κάνουν τέλειους. So, είμαστε perfectly imperfect. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο Spotify, iTunes και όλες τις πλατφόρμες, κάντε subscribe, ευχαριστώ πάρα πολύ.